Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεν βγήκε λευκός καπνός στη Γενική Συνέλευση στον Αιωλικό, με αποτέλεσμα τα χρονικά περιθώρια για συμμετοχή της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική να στενεύουν απελπιστικά. Ο υποψήφιος επενδυτής συνεχίζει το ενδιαφέρον του και την οριστική απάντηση θα τη δώσει την Πέμπτη. Εναλλακτική λύση, αν δεν έρθει η ΓΑΜΑ Εθνική, το τοπικό με συνεργασία με τον Απόλλωνα Βουναρακίου που δείχνει θετικός. Νέα ενημέρωση για τα μέλη και τον κόσμο θα υπάρξει την ερχόμενη Δευτέρα σε νέα Γενική Συνέλευση από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Δύσκολη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στον Αιωλικό που αδυνατεί να βρει λύση αναφορικά με τη συμμετοχή του στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στη Γενική Συνέλευση που διεξήχθη την Δευτέρα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που προέκυψε μέσω πρωτοδικίου και έχει ισχύ μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, συζήτησε με τους φίλους και τα μέλη της ομάδας όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν το ιστορικό σωματείο και κυρίως τη συμμετοχή ή όχι στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά και τα χρέη που δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Αρχικά το λόγο πήρε ο πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης Γιάννης Φλωρίδης, ο οποίος όρισε πρόεδρο της συνέλευσης τον Ηλία Μαλαματίνα και γενικό γραμματέα του Στρατή Αλμπάνη, τονίζοντας στους παρευρισκόμενους ότι το ενδιαφέρον του ομογενή επιχειρηματία είναι υπαρκτό για τον Αιωλικό που περνάει τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του. Ο κύριος Φλωρίδης υπογράμμισε πως την Πέμπτη υπάρχει ραντεβού με τον οικονομικό διευθυντή του επιχειρηματία, ώστε να αποσαφινιστεί αν θα αναλάβει τελικά τις τύχες της ομάδας της Μυτιλήνης, προκειμένου αυτή να αγωνιστεί κανονικά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το θέμα των εκλογών είναι αυτό που όρισε το Συμβούλιο και πάμε στο τρίτο θέμα, που είναι τα διάφορα θέματα που πρέπει να συζητηθούν και έχουν να κάνουν με τα σοβαρά προβλήματα του συλλόγου μας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με τον ομογενή επιχειρηματία, τότε η Διοικούσα Επιτροπή του Αιωλικού θα αποσύρει την ομάδα από τη ΓΑΜΑ Εθνική, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη λύση στον ορίζοντα. Το Plan B είναι η ομάδα της Μυτιλήνης να δηλώσει συμμετοχή στην Α κατηγορία της Λέσβου, με το έψυχο δυναμικό να αποτελείται από νεαρούς σε ηλικία ποδοσφαιριστές, το Απόλλωνα Βουναρακίου, που ούτως ή άλλως θα κατεβάσει ανδρικό τμήμα στη Β' κατηγορία. Το σκεπτικό αυτής της πρότασης ανέλησε στη Γενική Συνέλευση ο υπεύθυνος της Ακαδημίας του Απόλλωνα Βουναρακίου Γιάννης Βόικος, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες είχε επαφή με τον Σταύρο Κρυπιώτη, που συμμετέχει στην προσωρινή διοίκηση και είναι θετικός ο Αιωλικός, εφόσον δεν μπορέσει να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική, να αγωνιστεί στο τοπικό με τα παιδιά του Απόλλωνα Βουναρακίου. Το Α πρέπει να το τρέξουμε τόσο πολύ γρήγορα που να έχουμε εικόνα και άποψη μέχρι τις 22, δηλαδή μέχρι την Δετάρτη, την Πέμπτη το αργότερο. Εάν δεν μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική, να αποσύρουμε τη δήλωση που έχουμε κάνει συμμετοχή. Το τρίτο και τελευταίο σενάριο που δεν θέλει να σκέφτεται κανένας έχει να κάνει με τη διάλυση του Αιωλικού και τη δημιουργία νέας ομάδας με διαφορετικό όνομα. Προς το παρόν, το βλέμμα όλων στρέφεται στην κρίσιμη συνάντηση της Πέμπτης μεταξύ της Διοικούσας Επιτροπής και του Οικονομικού Διευθυντή του Ομογενή Επιχειρηματία, που θα πρέπει να δώσει μία απάντηση για το αν υποψήφιος επενδυτής προτίθεται να αναλάβει τις τύχες των Μυτιλινιών. Τέλος, με απόφαση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η επόμενη Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Αυγούστου στον ίδιο χώρο στις 7 το απόγευμα, ώστε να συζητηθούν όλα όσα θα έχουν προηγηθεί στη συνάντηση της Πέμπτης. Η διαδικασία αυτή, η οποία δεν έγινε, έχει οδηγήσει το Σύλλογο σε κάποιες σοβαρές περιπέτειες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι από μια μικρή έρευνα που έγινε. Αυτή που μπορούσε να γίνει στις λίγες μέρες που είμαστε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, έχει δείξει ότι αυτή τη στιγμή στον Αιωλικό δεν υπάρχει ούτε ένα δελτίο που να ανήκει κάποιος ποδοσφαιριστής στο ενεργητικό του συλλόγου. Έχουμε ένα τμήμα μπάσκετ το οποίο με την δυνατότητα και με τη λειτουργία που είχε από κάποιους του συνδέσμου υποτυπωδώς υπάρχει και το οποίο μπορεί να συνεχίσει και έχει κάποια θεωρητική υποδομή. Αυτή τη στιγμή στο Σύλλογο δεν βρήκαμε καμιά αθλητική